είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ από το Ρέθυμνο, ο κύριος Χρήστος Σουρουλής, και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ από τα Χανιά, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από το Ράδιο 984 και το Ηράκλειο. Πώς είστε? Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Σουρουλή, να ξεκινήσω από εσάς και πάνω σε αυτά τα οποία είπα για το μηχανογραφικό, αυτό το οποίο θυμάμαι να μας λένε ότι πρέπει να το διαχειριζόμαστε με πολύ πολύ προσοχή. Ναι, ασφαλώς. Είναι μια πολύ σημαντική και κρίσιμη επιλογή για τα παιδιά και, τους μαθητές, η οποία έχει πίσω της βέβαια πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ διάβασμα. Αυτή είναι αλήθεια. Πολύ μόχθο, και βέβαια έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, τεχνητά έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλους αυτούς τους περιορισμούς που αφήνουν πολύ κόσμο, πολλά παιδιά έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθώντας βέβαια να τους στήσουν σε άλλες λύσεις όσους μπορούν να διαθέσουν για αυτές τις άλλες λύσεις. Κύριε Μπέλμπα, κατά εσάς υπάρχουν μυστικά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, να το πω, ιδιαίτερο, ας πούμε, που θα μπορεί κάποιος, εν πάση περιπτώσει, κάποιος μπορεί να βγάλει από το καπέλο. Όποιο ισχύει αυτό που είπε και ο Χρήστος Σουρουλής, τα παιδιά έχουν καταβάλει πολύ μεγάλο κόπο και μόχθο για αυτό το ζήτημα. Στο βαθμό που μπορούν να δουν τι τους αρέσει ή τι θα τους τι μπορούν να ασχοληθούν στη ζωή τους, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να κάνουν να επιλέξουν με αυτή την προτεραιότητα. Χωρίς βέβαια να έχουν μια εικόνα ότι όλα τελειώνουν εδώ ή ένα μηχανογραφικό, ας πούμε. Κάθε απόφαση, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο, πρέπει να πάρουν μια απόφαση, η οποία όμως δεν είναι και προς θάνατο ή έχει τόσο πολύ 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 μεγάλη βαρύτητα. Καλά να είναι όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι άνθρωποι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και μπαίνουν στον στίβο της ζωής, πάντα τυχερά και πάντα δυνατά να είναι και πάντα να κάνουν δεύτερες σκέψεις, τους λέω εγώ. Και την ίδια ώρα που, ξέρετε, ανοίγει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά, δίνετε και εσείς το δικό σας τον αγώνα, τη δική σας την άνηση μάχη που ετοιμαζόμουν να σας πω, γιατί είσαστε και εκείνοι οι οποίοι ψάχνετε πάλι με τον τουφέκι να βρείτε σπίτι, να δείτε τι θα κάνετε στις περιοχές όπου μένετε, εκεί εργάζεστε. Βλέπω και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ενοικιάσεις σπιτιών σε καθηγητές που έχει βγει δημόσια από την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, και μου έλεγε ο κύριος Σουρουλής ότι εξίσου μεγάλα είναι τα προβλήματα και στα Χανιά, κύριε Μπέλμπα. Να ξεκινήσω από αυτή την ανακοίνωση, κύριε Σουρουλή, και από εσάς, από την ΕΛΜΕ στο Ρέθυμνο, διότι απευθύνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιοκτήτες ακινήτων για να καταρτιστεί μία λίστα σπιτιών προς ενοικίαση από καθηγητές, με συγκεκριμένες βέβαια ημερομηνίες, και αυτό μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Δηλαδή, λέτε ότι αποδεκτές στη λίστα θα γίνονται κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες από αρχές Σεπτεμβρίου, που ανοίγουν φαντάζομαι τα σχολεία, μέχρι το νωρίτερο της 36ου. Πριν της 36ου, εξαιτίας ενδεχόμενα τουρισμού, Airbnb κλπ, σας βγάζουν έξω? Ναι. Ορίστε, κύριε Σουρουλή. Ως ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Ναι. Κάλαμε στο δελτίο τύπου αυτή την ημερομηνία. Ναι. Περιπτώσεις σπιτιών που έλεγαν φύγει, και να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο δυνατά να μας μιλάτε, ναι, ή πιο κοντά το ακουστικό για να μπορούμε να σας ακούμε. Να ακούτε καλύτερα? Ναι, ναι. Ναι, έλεγα ότι δεχόμασταν και περιπτώσεις σπιτιών τα προηγούμενα χρόνια που έλεγαν ότι κάποιος πρέπει 30 Τετάρτου να φύγει από το σπίτι. Και θεωρήσαμε ότι δεν είναι και σωστό για την αξιοπρέπειά μας να δεχόμαστε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορείς έναν καθηγητή να του πεις φύγε 30 Τετάρτου και πήγαινε αλλού. Έτσι κι αλλιώς το καλύτερο θα ήταν μια μακροχρόνια ενοικίαση, αλλά έστω μέχρι τις 36ου, που τελειώνουν και οι συμβάσεις των αναπληρωτών, παρόλο που και αυτό είναι πολύ αγχωτικό για τους ίδιους, γιατί 36ου είναι ακόμα στα σχολεία και πρέπει την ημέρα που τελειώνουν να σηκωθούν να φύγουν από το σπίτι.
Κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θέλοντας να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, αλλά θέλοντας να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι όντως η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και πρέπει να το δουν λίγο και οι τοπικές αρχές, γιατί μιλώντας για το Ρέθυμνο, πολλές φορές αυτό που λέμε οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, και όχι μόνο εκπαιδευτικοί, και άλλοι κλάδοι και άλλοι κάτοικοι αν θέλετε, είναι ότι χάνουμε την πόλη μας. Δηλαδή η πόλη που μένουμε, που πολλοί έχουν γεννηθεί, που αγαπάμε, πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι μια πόλη που μας διώχνει. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, είναι το ίδιο? Οι τιμές είναι άσχημη η κατάσταση. Δυστυχώς λίγοι άνθρωποι δείχνουν να έχουν την ενσυναίσθηση να κρατήσουν τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλά ενοίκια και για περιπτώσεις σπιτιών που πραγματικά δεν τα αξίζουν ή που μπορεί να είναι και έξω από την πόλη. Εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή βέβαια που οι απολαβές μας παραμένουν ίδιες, και φυσικά η ακρίβεια δεν είναι μόνο στις κατοικίες, είναι παντού. Είναι υψηλές οι τιμές, μπορεί βέβαια κάποιοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για να στηριχθούν και τα σχολεία τελικά, να μας αποστείλουν κάποιες περιπτώσεις σπιτιών με πιο λογικές τιμές, γιατί πλέον συναντάμε και φαινόμενα παρετήσεων, δηλαδή έρχονται αναπληρωτές, δεν βρίσκουν σπίτι ή μόνο, βρίσκουν μόνο εξωφρενικές τιμές και αναγκάζονται να παραιτηθούν από τη δουλειά τους, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τους ίδιους και για το σχολείο, που θα χρειαστεί μετά πάλι κάποιο άλλο διάστημα μέχρι να έρθει κάποιος άλλος αναπληρωτής. Είναι συχνό αυτό, δηλαδή με τις παραιτήσεις των αναπληρωτών? Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και μία περίπτωση να υπήρχε, είναι πολύ προβληματικό. Δεν θα λέγα ότι είναι συχνό με την έννοια ότι έχουμε δεκάδες περιπτώσεων, αλλά κάθε χρόνο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο συχνό και σίγουρα συχνότερο σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί ένας αναπληρωτής όταν παραιτηθεί αντιμετωπίζει και μία ποινή, δηλαδή για κάποιο διάστημα δεν μπορεί να ξαναβάλει, ας το πούμε, υποψηφιότητα, δεν μπορεί να δηλώσει. Άρα είναι μεγάλο κόστος για εκείνο να το κάνει, και φαντάζεστε σε τι κατάσταση έχει περιέλθει ώστε να μην μπορεί να κάνει διαφορετικά. Βέβαια. Αλλά γι' αυτά ούτε κουβέντα από το αρμόδιο Υπουργείο ή τα αρμόδια Υπουργεία. Κύριε Μπέλμπα, τι γίνεται μέσα στα Χανιά? Για δώστε μας λίγο την εικόνα, εσείς. Λίγος πολύ αντίστοιχη είναι η κατάσταση. Θα πω κάποια νούμερα λίγο για να καταλάβετε το ζήτημα. Πριν περίπου 15 χρόνια ο μισθός του νεοδιόριστου ήταν κάτι λιγότερο, μεταξύ 1.000 και 1.100 ευρώ, και η γκαρσονιέρα τότε περίπου μες στην πόλη μπορούσε να βρίσκεται με 250 ευρώ κατά μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή ο μισθός του νεοδιόριστου είναι στα 770 ευρώ, από σχεδόν 1.100, έτσι, και γκαρσονιέρα δεν βρίσκεις κάτω από 400 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και όταν πάμε και στους αναπληρωτές ακόμα χειρότερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι απολύονται από 2-6 μήνες και είτε μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, είτε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις όπου μπορεί να προσληφθεί και αρκετά πιο μετά, εξαιτίας της πολιτικής του Υπουργείου, δεν έχουν ούτε καν αυτή τη δυνατότητα. Άρα τα 950 ευρώ που παίρνουν συν τα επιδόματα ανεργίας 2, 3, 4, αν υπάρχουν αυτά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να ζήσουν. Άρα συζητάμε για ένα κόστος διαβίωσης όπου το μισθός είναι, το ενίκιο μάλλον είναι 50% του μισθού τουλάχιστον. Επιβεβαιώνω και την εικόνα που έδωσε ο πρόεδρος της Ερμερεθύμνου, ο κ. Ουρουλή, σε σχέση με φαινόμενα όπως αφέτηση συμφωνιών σε σχέση με τα ενοικιαστήρια, εφνιδιαστικές εξώσεις, απέτηση των σπιτιών, απέτηση από τους ενοικιαστές τα σπίτια να ξενοικιάζονται από τον Απρίλιο, ενώ το σχολείο να κλείνει τελειούλη. Όλα αυτά φυσικά υπάρχουν. Η ανεξέλεγκτη χρήση των πλατφόρμων βραχυχρόνιας ενοικίας έχει εκτινάξει τέτοια φαινόμενα, και προφανώς εμείς κάθε χρόνο αναζητούμε λύσεις. Πού έχουμε καταλήξει σε σχέση με αυτά που μπορούν να γίνουν? Ένα,
καταρχήν να συζητήσουμε ότι η ευθύνη για την ακρίβεια και για το κόστος διαβίωσης δεν ανήκει στους κυρίαρχους στους Δήμους. Έτσι, είναι επιλογή της κυβέρνησης σε σχέση με αυτό και ότι κρατάει τους μισθούς μας καθυλωμένους και ότι δεν παίρνει, ας πούμε, μέτρα σε σχέση με, για παράδειγμα, mm-hmm. την υπερτουριστικοποίηση. Είδαμε η Βαρκελόνη, δεν ξέρω, πριν 10-15 μέρες έγινε γνωστό ότι οι πόλοι στη Βαρκελόνη εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάτι που... Υπερτουρισμός και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Ακριβώς. Έσκασε και σε εμάς εδώ, μην νομίζατε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε και εμείς τι κάνουμε σε σχέση με αυτά. Τώρα, εμείς έχουμε την εξής αντίφαση. Ενώ μπορούμε σαν Κρήτη φιλοξενούμε κατά μέσο όρο από 6 έως 7 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο με 700.000 πληθυσμό, για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και το καθεξής δεν έχουμε πρόνοια επί της ουσίας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Και σε αυτό θα κάνουμε εμείς ένα κύκλο επαφών με τις δημοτικές αρχές. Το έχουμε δρομολογήσει σαν Δελτα Σίγμα. Κάναμε και πέρυσι κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό. Ένα, να δούμε κάποια κτίρια που είναι ήδη ξενώνες ή που μπορούν να διαμορφωθούν σχετικά εύκολα από τους Δήμους και να δοθούν στους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να μείνουν εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Δύο, να δούμε πώς οι Δήμοι θα μπορέσουν να νοικιάσουν ξενοδοχειακές μονάδες ή δωμάτια ή κομμάτια, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων από τις 1/9 μέχρι τις 36, ώστε να φιλοξενηθούν οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν την χρονική χρονιά που μας έρχεται. Θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια δυνατότητα και να πιέσουμε στην κατεύθυνση για επιδότηση ενοικίου ή άλλα μέτρα ανακούφισης. Για παράδειγμα, μας είχαν προτείνει από έναν Δήμο πέρυσι, το οποίο δεν το έχουν προχωρήσει, αλλά ήταν ένα σχετικά κάτι το οποίο μπορούσε να υπάρξει, μια επιδότηση σε σχέση με τα προϊόντα που, για τα είδη πρώτης ανάγκης από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής του Δήμου, ας φερτώ, από ένα περιφερειακό Δήμο. Λίγο ως πολύ, αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι για να μπορέσουμε να πετύχουμε οι αναπληρωτές, τα σχολεία να είναι στελεχωμένα. Έτσι όπως πρέπει. Ως αντισταθμιστικά θέλετε να πείτε ο Φέλης ότι έχει να κάνει και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της ντόπιας οικονομίας. Πέρυσι σε τι βαθμό τα καταφέρατε όλα αυτά, δηλαδή η συνεργασία με τους Δήμους να προχωρήσει, να βρεθούν κάποια κτίρια, να φτιαχτούν κάποια κτίρια, να ενοικιαστούν κάποια δωμάτια σε κάποια ξενοδοχεία με συγκεκριμένη ημερομηνία? Σε τι βαθμό έγινε αυτό κατορθωτό, κύριε Μπέλμπα? Λίγα πράγματα έγιναν κατορθωτά πέρυσι. Η αλήθεια είναι ότι η παρέμβαση υπήρχε μόνο σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ευνηδιαστικά αθετήθηκαν κάποια συμβόλαια ή ξενικιάστηκαν κάποια σπίτια, υπήρξε παρέμβαση ώστε να βρεθούν κατοικίες και βρέθηκαν ώστε οι άνθρωποι μέχρι το τέλος της χρονικής συνάδελφοι, οι αναπληρωτές, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να φιλοξενηθούν. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι επειδή αυτό το ζήτημα το τρέχουμε κάθε χρόνο, κάποτε ήμασταν μόνοι. Το φωνάζαμε και φαινόμασταν απελπιστικά μόνοι. Τώρα είναι φανερό ότι τουλάχιστον στο επίπεδο δημόσια συζήτηση και διαλόγου είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ ευρύτερα ζητήματα από τους εκπαιδευτικούς ή τους γιατρούς. Είναι ζήτημα που έχει γίνει χαρακτηριστικό της πόλης, είναι θέμα. Και αντικειμενικά αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να το ανοίξουμε και να πιέσουμε με πιο έντονο τρόπο. Ρωτώ για το τέλος τον κύριο Σουρουλή. Σε αυτή τη γραμμή πάνω έχετε μπει στη διαδικασία να κινηθείτε, όπως ακούσαμε από τον κύριο Μπέλμπα, συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, κύριε Σουρουλή? Έχουμε απευθυνθεί και εμείς στις δημοτικές αρχές. Μέχρι στιγμής το μόνο που μας έχει υποθεί είναι η προοπτική να αναγερθούν κάποιες κατοικίες σε μια περιοχή που είναι λίγο έξω από την πόλη, που από όπου προβλέπεται και ένα ποσοστό αυτό των κατοικιών να είναι για τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε βρει κάποια ιδιαίτερη ανταπόκριση στο θέμα της επιδότησης. Επίσης κάποια στιγμή, το οποίο θα το ξαναδούμε, είχαμε πετύχει με την κάρτα του Σωματείου κάποια μαγαζιά, κάποια καταστήματα
να έχουν κάποιες εκπτώσεις και κάποιες ειδικότερες τιμές. Αυτά προσπαθούμε και προσπαθούμε και να αναδείξουμε το πρόβλημα. Ασφαλώς θα επανέλθουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για τους συναδέλφους, αλλά αν θέλετε αυτό θα είναι καλό και για τον τόπο, γιατί πραγματικά είναι εντελώς απαραίτητο να γίνει συνείδηση ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, το βραχυχρόνιο κέρδος είναι πραγματικά βραχυχρόνιο, το κέρδος της κοινωνίας είναι να στηρίξει εκείνους που στηρίζουν τα παιδιά μας. Κύριε Σουρούλη, κύριε Μπέλμπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Γεια σας.